οποίο έχουν περάσει πιθανότατα όλοι οι φοιτητές της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, το περίφημο Τηνιακό. Ένα μαγαζί με 80 χρόνια ιστορία που ξεκίνησε ως καφενείο για τους μαρμαράδες από την Τίνο και εξελίχθηκε στο απόλυτο φοιτητικό στέκι της περιοχής. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ, στα τραπέζια του έχουν κάτσει από πρωτοετής μέχρι αιώνιους φοιτητές και όλοι ανεξαιρέτως έχουν δοκιμάσει την ιστορική ποικιλία του αλλά και τα διάσημα μεζεδάκια που σερβίρονται στα μαρμάρινα τραπέζια του. Είναι ωραίος χώρος όμως. Είναι ωραίος, ηλιοτάβανος, τα μαρμάρινα τραπέζια, σαν παραδοσιακό καφενείο. Το πάτωμα, πάρα πολύ κλασικό, τα ψυγεία. Έχουνε παραμείνει. Εδώ τι ήτανε? Ήτανε μαρμαράδικο παλιά. Μετέπειτα έγινε καφενείο, από το 1972, και συνεχίζει έτσι. Ήταν ένα καφενείο το οποίο πάντα μάζευε φοιτητές. Ναι, στην ουσία οι περισσότεροι πελάτες είναι φοιτητές που έρχονται, γιατί είναι οικονομικό καφενείο. Δηλαδή, να έρθεις να πιεις 2-3 μπύρες, να φας μια ποικιλία, να αφήσεις λίγα λεφτά, να περάσεις όμορφα, να διασκεδάσεις το βράδυ σου. Και μετά όποιος θέλει συνεχίζει για αλλού ή συνεχίζει για αλλού. Θα σε διορθώσω, είναι καλό και οικονομικό. Είναι, okay. Είναι σημαντικό αυτό. Okay. Δηλαδή πάντα είχε τη φήμη και ακόμα παραμένει ότι έχει καλό φαγητό, όχι επιτηδευμένο, καλό φαγητό και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Κάθε μέρα προσπάθεια. Μαζί το έχετε τώρα εσύ και ο αδερφός σου. Ναι. Το οποίο το πήρατε? Από δύο αδέρφια οι οποίοι συνταξιδοτήθηκαν οι άνθρωποι και είμαστε τώρα 5,5 χρόνια μετά από 40 χρόνια που το είχαν. Ο λόγος που είπατε ότι θα πάμε να το πάρουμε? Εμείς ερχόμαστε να δούμε για μπύρες. Εμείς δουλεύαμε πάντα σερβιτόρι. Και μετά τη δουλειά σχολάγαμε όλοι που πάμε την Τηνιακό να πιούμε μπύρες. Ερχόμαστε και ξαφνικά έκλεισε το Τηνιακό, έκλεισε το Τηνιακό, έκλεισε το Τηνιακό. Ρε μαγκές, τι θα κάνουμε? Ήρθαμε, διαφερθήκαμε, το πήραμε και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε έτσι όπως ήταν. Πρέπει να πούμε ότι η μητέρα σας είναι στην κουζίνα πίσω, βοηθάει, κάνει τις προετοιμασίες και μάλιστα μου είπες ότι είναι ο στυλοβάτης. Κολώνα του μαγαζιού. Κολώνα του μαγαζιού. Κολώνα του μαγαζιού είναι. Από το πρωί και μέχρι 10 η ώρα το βράδυ είναι να φύγει. Πήγαινε σπίτι, πού να πάω, τι θα κάνω. Εδώ, θα τα ετοιμάσουμε όλα. Το μαγαζί όμως είναι και προσωπικό, δηλαδή ο κόσμος θέλει να σας βλέπει εδώ. Έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο και μας αρέσει και αυτό, και εμάς μας αρέσει. Δηλαδή, καταλαβες. Δεν θέλω να έρθεις και να. Τι κάνεις, πώς είσαι. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε λίγο. Όχι να. Ναι, τι θα πάρετε. Ναι, ναι. Και γεια σας. Είναι στο χαρακτήρα μας αυτό. Δεν είναι ότι το κάνουμε επιτυδευμένα ή το έχουμε σκοπό. Το τι είναι, κλασική ποικιλία? Είναι η ποικιλία μας κλασική. Λοπιτάκια, σαγανάκι, κεφτεδάκια, λουκάνικο, ψωμάκια με τυροκαυτερή. Τελικά να σου πω κάτι. Αυτό το φαγητό θέλει ο κόσμος. Εγώ το έχω πάρει και από εμάς. Βγαίνουμε κάπου, πάμε να φάμε. Τι θέλουμε να φάμε, να πιούμε ένα τσιμπράκι, μια μπύρα. Μικρά μεζεδάκια. Οπότε... να τσιμπήσουμε, να. Κεφτεδάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, αδερφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό. Χειροποίητο το τυροπιτάκι, κομμένο στο χέρι η πατάτα. Είναι τόσο όσο.